να μιλήσω σε αυτό το συνέδριο του φίλου του Κώστα Σπάρια με ανθρώπους που έχουν δουλέψει στον τομέα για πολλά χρόνια και από τους οποίους μαθαίνουμε. Ο λόγος που ζήτησα λοιπόν να γίνει αυτή η αλλαγή είναι όχι γιατί αισθανόμουν άβολα, ιδιαίτερα άβολα. Αισθανόμουν άβολα γιατί θα μιλούσα μεταξύ των δύο γιγάντων, τον κύριο Πατακού και τον κύριο Σπάρια, αλλά γιατί έχω μια ανηλυμένη υποχρέωση. Οπότε λοιπόν θα προχωρήσω στην ομιλία. Ξέρουμε λοιπόν ότι η στεφανία νόσους, όπως και η στένωση της αορτικής βραβίδας, έχουν άμεση σχέση με την ηλικία, με την πρόοδο της ηλικίας. Αυξάνει τόσο η στεφανία νόσους, όσο και η στένωση της αορτικής βραβίδας. Περίπου 3% των ανθρώπων πάνω από 75 ετών έχουν σημαντική στένωση στην αορτική βραβίδα. Πάνω 26,6% ασθενείς πάνω από 80 ετών έχουν σημαντική στεφανία νόσο. Και ξέρουμε από ένα μεγάλο registry από τη Σουηδία ότι οι ασθενείς, κάτω από 10% των ασθενών που κάνουν bypass και που κάνουν αλλαγή αορτικής βαλβίδας και είναι κάτω από 50 ετών, έχουν και στεφανία νόσου και πρέπει να κάνουν bypass. Το ποσοστό είναι 30% στους 50 με 60, 40% μεταξύ 61 και 70, 50% ένα στους δύο λοιπόν μεταξύ 71 και 80. Και υπάρχουν επίσης στοιχεία από δύο πολυκεντρικές αμερικανικές μελέτες που δείχνουν ότι οι ασθενείς με 80 ετών και πάνω έχουν κατά 60% στεφανία νόσου. Το ίδιο τρέντ υπάρχει και στους ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε ΤΑΒΗ. Το 44-70%, 75% των ασθενών σε μεγάλες ΤΑΒΗ μελέτες έχουν στεφανία νόσο. Και ξέρουμε ότι αυτό έχει προγνωστική σημασία, εφόσον ο ασθενής έχει και στεφανία νόσο και πρόκειται να υποβληθεί σε αλλαγή χειρουργική της αορτικής βαλβίδας, έχει σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο θανάτου. Βλέπουμε σε αυτήν την μελέτη, την αμερικάνικη, περίπου 4.000 ασθενείς, βλέπουμε πολύ μεγάλη διάκριση των καμπυλών. Ωστόσο, εφόσον η στεφανία νόσος έχει μαζί και συνοσιρότητες, εφόσον υπάρχει ένα μάτσιν στις συνοσιρότητες, βλέπουμε ότι κάνοντας το bypass μαζί με την αλλαγή της βαλβίδας, ο χειρουργός μπορεί να ουδετεροποιήσει το αποτέλεσμα στη θνησιμότητα της ύπαρξης στεφανίας νόσου. Βλέπετε εδώ τις καμπύλες με το μπλε και το κόκκινο. Με το μπλε είναι η μονήρης στένωση της αορτής. Με το κόκκινο είναι το matched group στεφανίας νόσου και στένωση αορτικής βαλβίδας. Η ύπαρξη στεφανίας νόσου έχει προγνωστική σημασία όσον αφορά το θάνατο και στο θέμα της διακαστηριακής αντικατάστασης αορτικής βαλβίδας. Σε σειρά μελετών TAVR, βλέπουμε ότι με το κίτρινο, εφόσον υπάρχει, δεν υπάρχει στεφανία νόσου και γίνεται μόνο TAVR, έχουμε μικρότερη θνησιμότητα. Αυτή είναι η σειρά του Ωνασίου τα τελευταία δύο χρόνια, 179 ασθενείς. Η μισή από αυτούς έχουν στεφανία νόσου, το 40% εκ των οποίων έχουν κάνει προηγούμενα αγκιοπλαστική 1 έως 6 μήνες πριν. Εφόσον πότε θα πρέπει να γίνει αυτή η αγκιοπλαστική, εφόσον χρειάζεται να γίνει, ενδεχομένως σε κάποιες αρχικές μελέτες φάνηκε πως έχει ένα όφελος εδώ με το κίτρινο, εφόσον γίνεται stage PCI μαζί με TAVR σε δεύτερο χρόνο, ίσως να έχει καλύτερα συμβάντα. Αυτή είναι η θνησιμότητα στις 30 ημέρες σε αυτές τις 4 μελέτες. Όταν προχωρήσουμε σε αυτή την προσέγγιση, εφόσον δηλαδή κάνουμε αγκιοπλαστική πριν το TAVR, έχουμε προφανώς το όφελος ότι είναι πιο εύκολη, έχουμε πιο εύκολη πρόσβαση στη στεφανία, ειδικά αν έχουμε τοποθετήσει self-expanding βαλβίδα. Έχουμε μικρότερη ισχυμία κατά τη διάρκεια της διακαστηριακής αντικατάστασης αορτικής βαλβίδας. Έχουμε λιγότερο σχεστικό, το οποίο διαμοιράζεται σε δύο δόσεις. Φυσικά έχουμε το θέμα, εφόσον από μειονεκτήματα, το θέμα της πιθανής αιμορραγικής επιπλοκής, εφόσον είναι
μη διαμοιραία προσέγγιση, αν και αυτό νομίζω πως δεν ισχύει απολύτως, γιατί το εφόσον έχουμε διακαθυριακή αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας, ακόμα και διακορυφαία, δεν έχουμε σημαντικό πρόβλημα με το θέμα των εντεμοπεταλιακών. Εφόσον είναι μετά την τοποθέτηση της TAVR, υπάρχει φυσικά το θέμα ότι εφόσον μπορεί να ανοιχθεί καλύτερα την αγκιοπλαστική ο ασθενής, εφόσον έχει κάνει την τοποθέτηση της αορτικής βαλβίδας, τόσο μπορεί να έχουμε χειρότερη την πρόσβαση στα στεφανία αγγεία. Και εφόσον προχωρήσουμε και κάνουμε την αγκιοπλαστική κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης της αορτικής βαλβίδας, είναι φυσικά μία μόνο παρέμβαση, αλλά ωστόσο έχουμε προβλήματα όσον αφορά το θέμα της χορήγησης σκιαστικού, αλλά επίσης και της παρατεταμένης διάρκειας της παρέμβασης, συν πιθανά κάποια προβλήματα μπορούν να προκύψουν από την ανάγκη αναστροφής της υπαρήνης. Και ξέρουμε λοιπόν ότι όσον αφορά το θέμα του timing σε ασθενείς, σε μελέτη του American Journal of Cardiology, σε ασθενείς που πρόκειται να αποβληθούν σε αγκιοπλαστική πριν το TAVR, εφόσον είναι πριν από τις 30 μέρες, φαίνεται πως έχουμε μικρότερα αιμορραγικά συμβάντα. Βλέπετε μια στατιστική σημαντικότητα, κύρια triggered βέβαια από τα minor συμβάντα. Οπότε είναι ένα μικρό, είναι μια μικρή παράμετρος που θα πρέπει να την έχουμε υπόψη μας. Ωστόσο, υπάρχει μια πολύ πρόσφατη μετανάλυση από τον Κοτρονιά και συνεργάτες, που έδειξε ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές όσον αφορά ακόμα και στο θέμα των επιπλοκών, εφόσον των αιμορραγικών επιπλοκών και στη θνησιμότητα, εφόσον έχουμε ταυτόχρονη διαδερμική παρέμβαση με TAVR σε σχέση με αυτόν που θα κάνει ένα που δεν θα το κάνει. Υπάρχουν επίσης αυτή η μελέτη Ολλανδική του 2013, μικρή σχετικά μελέτη με 263 ασθενείς διαδοχικούς, οι οποίοι κάνανε TAVR με ένα median follow-up 16 μηνών. Οι ασθενείς που κάνανε ατελή επαναγγείωση σε σχέση με που κάνανε πλήρη επαναγγείωση δεν είχαν σημαντικές διαφορές όσον αφορά την επιβίωση. Ήταν παρόμοια στους 12 μήνες, γύρω στο 80%. Υπήρχαν κάποιες αριθμητικές διαφορές, ήταν το νούμερο μικρό και δεν μπόρεσε να δείξει αν η παραμονή, ένα residual syntax score κάτω από πάνω από 8, δεν έδειξε σημαντικές διαφορές όσον αφορά την επιβίωση. Ωστόσο, υπάρχει μια απόκληση, όπως βλέπετε, στον 1,5 χρόνο. Μια πιο πρόσφατη μελέτη από το Ισραήλ, μεγαλύτερο αριθμό ασθενών, έδειξε ότι αυτό που έχει σημασία είναι η σημαντικότητα της στεφανίας νόσου, εφόσον αυτή είναι βαριά, έχουμε ένα syntax score πάνω από 22, εδώ βλέπετε με την μπλε γραμμή, ή αν το residual syntax score είναι πάνω από 8, πάλι με την μπλε γραμμή, βλέπετε αυτοί οι ασθενείς έχουν έως τα 5 χρόνια έχουν μεγαλύτερη θνησιμότητα. Οπότε η μικρή υπολοιπόμενη νόσος δεν μας πειράζει όταν έχουμε μεγάλη υπολοιπόμενη νόσο, εφόσον έχουμε μεγάλο κομμάτι το οποίο μυοκαρδίου που κινδυνεύει από στεφανία νόσο, αυτοί οι ασθενείς έχουν μεγαλύτερη θνησιμότητα. Και πάλι από την μετανάλυση του Κοτρονιά, δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές όσον αφορά την θνησιμότητα στις 30 μέρες, στον ένα χρόνο και στην καρδιακή θνησιμότητα, εφόσον κάνουμε TAVI και PCI έναντι TAVI σε αυτούς τους ασθενείς. Ωστόσο, μπορεί να δει κανείς ότι ίσως να υπάρχουν μεγαλύτερα αιμορραγικά συμβάντα και αγκιακές επιπλοκές εφόσον χρησιμοποιήσουμε την TAVI και το PCI. Υπάρχει το TAVR Left Main Registry που αφορά ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε Left Main PCI. Υπήρχε ένα matching με 1188 control patients, το ασθενείς. Η θνησιμότητα ήταν παρόμοια σε αυτούς τους ασθενείς που κάνανε TAVR μαζί με Left Main PCI σε σχέση με αυτούς που κάνανε με τους matched controls. Ωστόσο, αυτό που θα πρέπει νομίζω να συγκρατήσουμε σε αυτήν την μελέτη είναι ότι εφόσον ο ασθενής έχει υποστεί κάποιο τύπου επιπλοκή από τα στεφανία και πρέπει να γίνει κάποια
εφόσον έχουμε κάνει ένα μη σχεδιασμένη αγκιοπλαστική στο στέλεχος, αυτοί οι ασθενείς πάνε χειρότερα στον 1,5 χρόνο περίπου follow-up. Υπάρχουν διάφοροι αλγόριθμοι για το πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε αυτούς τους ασθενείς που έχουν και στεφανία νόσο και στένωση στην αορτική βαλβίδα. Ένα χαρακτηριστικό είναι το οποίο το ακολουθούμε σε κάποιο βαθμό, είναι αυτό που έχει προταθεί από το AHA Sky, που δείχνει ότι εφόσον υπάρχει TAVR, ανάγκη για TAVR και εφόσον αυτή έχει αποφασιστεί από το Heart Team και μετά την στεφανιογραφία, φυσικά αν δεν υπάρχει στεφανία νόσου προχωρούμε κατευθείαν στο TAVR. Εφόσον υπάρχει στεφανία νόσου, αν το στέλεχος είναι πάνω ή ίσο από το 50%, αν έχουμε μεγάλη αγκία πάνω από 2,5 χιλιοστά και οι στενώσεις είναι πάνω από 70%, έχει ένα ρόλο το FFR. Βέβαια το FFR θα πρέπει να σκεφτούμε ότι πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις να έχουμε μια υποεκτίμηση της βλάβης, οπότε θα πρέπει να έχουμε μια ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό, αλλά θα πρέπει, εφόσον υπάρχει μεγάλη περιοχή η οποία αρδρεύεται από το αντίστοιχο αγκείο, θα πρέπει να προχωράμε πρώτα σε PCI και μετά σε TAVR, εφόσον υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, αν το FFR 08, αν το STS είναι πολύ μεγάλο, αν το κλάσμα εξώθησης είναι πολύ μικρό, επίσης θα πρέπει να συζητάμε πάλι από το Heart Team και στη συνέχεια να προχωρήσουμε σε TAVR. Και αυτό το λέμε γιατί όταν έχουμε μεγάλη περιοχή μυοκαρδίου που είναι σε κίνδυνο κατά τη διάρκεια της αγκιοπλαστικής ή όταν έχουμε ανάγκη η νοότροπης υποστήριξης, αυτοί οι ασθενείς, οι αιμοδυναμικά ασταθείς, δεν έχουν μεγαλύτερη θνησιμότητα σε σχέση με αυτούς που δεν έχουν την ανάγκη να έχουν η νοότροπη υποστήριξη. Βλέπετε σε αυτό το paper 2,9-13,9% θνησιμότητα σε αυτούς τους ασθενείς στις 30 μέρες. Αυτό είναι μια ασθενής που κάναμε με distal βλάβη στο στέλεχος. Κάναμε provisional standing και μετά την τοποθέτηση βαλβίδας με ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Έχουμε καλό follow-up. Είναι ενδιαφέρον αυτός ο αλγόριθμος από το Columbia University Medical Center που περιλαμβάνει και την χειρουργική προσέγγιση. Νομίζω πως το πιο ενδιαφέρον εδώ πάλι φυσικά κεντρικός ρόλος στο Heart Team, εφόσον υπάρχει ανάγκη για χειρουργική προσέγγιση και εφόσον υπάρχει αποφρακτική στεφανία νόσος, φυσικά η μονήρης αλλαγή της βαλβίδας δεν γεννάται λόγος για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει, αλλά ωστόσο είναι σημαντικό ότι στον αλγόριθμό τους παίζει μεγάλο ρόλο η υβριδική προσέγγιση, δηλαδή η θεραπεία της στεφανίας νόσου με αγκιοπλαστική, εφόσον δεν μιλάμε για σημαντική βλάβη στον πρόστιο κατιόντα κλάδο. Εφόσον η βλάβη αυτή μπορεί να θεραπευθεί εύκολα με αγκιοπλαστική και αν ο ασθενής μπορεί να ανοιχθεί την διπλή αντιμυοπιταλιακή αγωγή. Και μάλιστα στη συγκεκριμένη διαφάνεια μπορεί να καταλάβει κανείς ότι η υβριδική προσέγγιση γίνεται την ίδια στιγμή στο υβριδικό χειρουργείο. Πράγμα που δύσκολα γίνεται στην Ελλάδα, ενδεχομένως στο υγεία ίσως να γίνεται λίγο πιο συχνά. Και για τον αλγόριθμο όσον αφορά το TAVR, πάλι φυσικά κεντρικός ρόλος το Heart Team, εφόσον έχουμε λοιπόν υποφρακτική στεφανία νόσου, δεν θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία στις φυσικά συσσωλικές αποφράξεις, εφόσον δεν υπάρχει βιωσιμότητα από κάτω και αν είναι μικρά αγκία. Οπότε στην αντίθετη περίπτωση, εφόσον υπάρχει βλάβη στο στέλεχος, εφόσον υπάρχει βλάβη στο γκίσελ AD, θα πρέπει να προχωρήσουμε πριν σε αγκιοπλαστική. Όσον αφορά το θέμα που είχε ανακύψει παλαιότερα μεταξύ bare metal and drug eluting stents, νομίζω πως είναι πλέον μάλλον καθαρό. Τα περισσότερα drug eluting stents έχουν CE mark για 3 μήνες και νομίζω πως μπορούμε με μεγάλη ασφάλεια να προχωρήσουμε στο drug eluting stent. Συμπερασματικά λοιπόν, εφόσον έχουμε σημαντικές στενώσεις στα εγκύστηματα μεγάλων αγκίων, ειδικά προς το κατιόντα κλάδο, στελέχους είναι καλά να προχωρήσουμε σε διαδερμική επαναγκύωση ώστε να έχουμε αυξημένη ασφάλεια κατά τη διάρκεια της διακριτηριακής αντικατάστασης της αορτικής βαλβίδας. Η αγκιοπλαστική σε αυτούς τους ασθενείς που έχουν υψηλό
κίνδυνο, με χαμηλό κλάσμα εξώθησης, με υψηλό Euroscore, δεν είναι χωρίς επιπλοκές. Φυσικά, μάλλον θα πρέπει να χρησιμοποιούμε drug eluting stent. Ίσως θα πρέπει να είμαστε φιδωλοί στην επιθετική, επαναγγείωση αυτών των ασθενών. Θα πρέπει να περιμένουμε ίσως κάποιες περισσότερες αγκιακές επιπλοκές στους ασθενείς που πρόκειται να κάνουν διαδερμική επαναγγείωση πριν το TAVI. Και δεν μέχρι οι μελέτες μπορεί να γίνουν μέχρι τώρα όσον αφορά το timing, έχουν δώσει διάμεσα αποτελέσματα. Καλύτερα να χρησιμοποιούμε μια εξατομικευμένη προσέγγιση. Ενδεχομένως είναι καλύτερα να έχουμε τη θεραπεία της στεφανίας νόσου πριν την τοποθέτηση της αορτικής βαλβίδας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε, κύριε Ιακώβου. Ερωτήσεις, παρακαλώ. Κύριε Βάρδα, κύριε Σπάρια. Θα κάνω εγώ μια ερώτηση. Ναι. Καταρχάς, θέλω να ευχαριστήσω την Οργανική Επιτροπή που για μια ακόμα φορά με τιμάει βάζοντας με πρόεδρο σε ένα πολύ επιτυχημένο συνέδριο και πολύ θεματικό. Το έχω διαβάσει από την αρχή στο τέλος. Συγχαρητήρια, κύριε Σπάρια, κύριε Πατακή, και τον καθηγητή μας, τον κύριο Βάρδα, προφανώς. Στους ασθενείς οι οποίοι είναι πάνω από 80 ετών, ξέρεις, όλοι αυτοί οι ασθενείς θεωρητικά έρχονται στο δικό μου νοσοκομείο, έρχονται με στένωση αορτής που δεν την έχουν διαγνώσει πολλές φορές. Ναι. Και έχουν στέλεχος ή έχουν εγγύης πρόσωπο κατιόντα. Η πολιτική σου θα είναι διαφορετική. Ποια είναι η σκέψη σου? Νομίζω πως οι περισσότεροι ασθενείς είναι, που γίνονται TAVI στην Ελλάδα, είναι ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Ενώ με στεφανία νόσου, όπως είναι μια στάση. Ναι. Νομίζω πως θα πρέπει να... ο ασθενής να σταθεροποιείται και να επαναγγειώνεται διαδερμικά. Ίσως θα πρέπει να είμαστε επιθετικοί ιδιαίτερα όσον αφορά το θέμα της πλήρης επαναγγείωσης. Δηλαδή θα πρέπει να θεραπεύουμε το οξύ στεφανίων σύνδρομο. Αν έχει κάποιος μια ολική απόφραξη, αν είναι ιδιαίτερα μεγάλη, θα πρέπει να προχωρήσουμε εφόσον υπάρχει βιωσιμότητα σε αυτήν την περιοχή. Προτείνεις εσύ αντί για TAVI σε αυτούς τους ασθενείς να κάνεις απλή βαλιδοπλαστική της αορτικής βαλβίδος για να μειωθούν τα συμπτώματα σε αυτούς? Νομίζω πως η βαλιδοπλαστική έχει σχέση, έχει κάποια θέση στους ασθενείς που έχουν χαμηλό κλάσμα εξώθησης, που θέλουμε να δούμε αν θα βελτιωθούν μετά το TAVI, αφού φυσικά σε μερικούς ανθρώπους δεν προλαβαίνεις να καναδείς, αν έχουν εφεδρίες δεν προλαβαίνεις να κάνεις το δυναμικό περιχοκαρδιογράφημα, αλλά σε αυτούς τους ασθενείς έχει κάποιο νόημα. Κύριε Σπάρια. Υπάρχουν δύο κατηγορίες ασθενών. Οι ασθενείς οι οποίοι συνήθως φτάνουν στα 80-90, ειδικά οι γυναίκες, συνήθως δεν έχουν στεφανία νόσου. Αυτό το βλέπουμε πολύ συχνά, είναι σπάνιο. Και απ' την άλλη υπάρχουν οι ασθενείς οι οποίοι είναι επαναγκιακοί και έχουν και στεφανία νόσου, κυρίως άντρες. Και πάλι όμως, όλος περιέργως, οι άντρες οι οποίοι φτάνουν στα 80-90 δεν έχουν τη συχνότητα στεφανίας νόσου που έχουν οι πιο ενδιάμεσες ηλικίες. Νομίζω ότι σε αυτούς τους ασθενείς, αν το πρόβλημά τους είναι η αορτική στένωση και δεν έχουν κάτι πολύ σοβαρό, τύπου κυρίως στελέχους, μεγάλου πρόσωπου κατιόντα, εγγύης, τότε προχωράς στο TAVI και κάνεις τα εγγύη σε δεύτερο χρόνο, εάν χρειάζεται, που τις περισσότερες φορές βλέπουμε ότι δεν χρειάζεται. Φεύγουν τα συμπτώματα στους ηλικιωμένους και δεν χρειάζεται. Το σίγουρο είναι όμως ότι η μακροχρόνια πρόγνωση εξαρτάται από τη στεφανία νόσου. Εάν λυθεί το πρόβλημα της αορτικής στένωσης, η μακροχρόνια πρόγνωση εξαρτάται από εκεί. Οπότε, εάν κάποιος 90 χρονών ή 85 χρονών βελτιωθεί και λυθεί το πρόβλημα της αορτικής στένωσης και μετά είναι συμπτωματικός, γεννάται το ερώτημα κατά πόσο θέλουμε να είμαστε επιθετικοί να λύσουμε όλα τα προβλήματα της στεφανίας νόσου για την πρόγνωση, όχι για τα συμπτώματα. Όταν έχουμε στένωση αορτής και στεφανία νόσου σημαντική, οι χειρουργοί μας έδειξαν ότι και την μέτρια στένωση την αντιμετωπίζουμε. Δεν ισχύει το ίδιο όταν έχουμε σημαντική στένωση αορτής αλλά μέτρια στεφανία νόσου. Ναι. Αλλά λέω, στρατή, ισχύουν τα ίδια και με την TAVI?
Δεν νομίζω πως υπάρχουν. Υπάρχουν μελέτες οι οποίες γίνονται αυτή τη στιγμή. Η unload, ο Κώστας, νομίζω ίσως να ξέρει παραπάνω. Έχω δει κάποια abstract. Δεν έχουν, νομίζω πως έχουμε πλήρη αποτελέσματα τώρα. Δηλαδή να μπορείς σε ένα EVA ή ένα τετραγωνικό εκατοστό να κάνεις TAVI. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι πρέπει να γίνεται αυτό το πράγμα, γιατί δεν έχουμε τα δεδομένα. Αλλά ούτε μπορούμε να. Ενδεχομένως. Οι χειρουργικά μπορεί να το κάνεις, γιατί εφόσον πρόκειται να χειρουργηθεί ο ασθενής, προβλέπει ο χειρουργός ότι μπορεί σε βάθος χρόνου, επειδή είναι εκφυλιστική νόσος, να χρειαστεί να γίνει και χειρουργείο. Αλλά εμείς νομίζω τώρα δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Okay. Μία σύντομη ερώτηση, Γιάννη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε μία συνδυασμένη επέμβαση TAVI και αγκιοπλαστικής, η αντιπηχτική και αντιθρομβωτική, γενικότερα αντιεμοπιταλιακή αγωγή τροποποιείται ή όχι? Όταν είναι η υβριδική προσέγγιση. Τώρα, γενικά, όπως σας έδειξα στη διαφάνεια του αυτοί που κάνουν υβριδική παρέμβαση, εμείς τα υβριδικά, αυτά που λέμε σαν υβριδικά, που δεν είναι ακριβώς υβριδικά, δηλαδή μπορεί να κάνουμε αγκιοπλαστική στη δεξιά στεφανή αρτηρία για να μην κάνει ο χειρουργός και αλλαγή και φλεβικό μόσχευμα, θα πρέπει να περιμένει 3 μήνες ώστε να κάνει μετά να διακόψουμε με σχετική ασφάλεια το αντιεμοπιταλιακό και να μπορεί να χειρουργηθεί. Τα κέντρα που κάνουν αυτή την προσέγγιση κάνουν preloading πριν το χειρουργείο και την αγκιοπλαστική με 300 mg Plavix. Κάνουν την αγκιοπλαστική, κάνουν τη στενοτομή, συνέχεια κάνουν μερική αναστροφή της υπαρήνης, όπως ξέρω, αφού γίνει. Και στο follow-up έχουν την αγωγή που πρέπει να πάρουν για το stand, γιατί πρέπει να πάρουν διπλή αντιμετελική αγωγή. Διπλή. Μία θερμή παράκληση, επειδή έχει περάσει ήδη μισή ώρα και πρέπει να γίνουν